Το βράδυ ήρθε ο Επόπτης, μέτρησε τη δουλειά μα με το δικό του μέτρο και κούνησε το κεφάλι του. Είχαμε συμπληρώσει το 10% τη νόρμα. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει, μετρούσε, αλλά ο Επόπτης ήταν αμετάπιστος. Μουρμούριζε κάτι για καταπροσέγγιση μετρήσει, για καυσόξυλα σε αληθινά κυβικά. Όλα αυτά υπερεύαιναν τι γνώσει μα. Προφανώ οι εργάτε μετρούσαν και τα κενά ανάμεσα στα κούτσουρα, ενώ ο Επόπτη μιλούσε για καθαρά κυβικά κομμένων καυσόξυλων. Ένα ήταν ξεκάθαρο. Θα επιστρέψουμε στο στρατόπεδο, θα περάσουμε και πάλι την πύλη με την αναπόφευκτη επίσημη κρατική επιγραφή. Η εργασία είναι ζήτημα τιμής, ζήτημα δόξας, ζήτημα ανδρείας και ηρωισμού. Στην πύλη του Auschwitz υπήρχε το επίγραμμα Arbeit macht frei, η εργασία σε ελευθερώνει, ενώ η ρίση του Νίτσε έχει τις ρίζες της στη διατύπωση του Ρωμαϊκού Δικαίου. Sum. Λένε ότι στις πύλες των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης ήταν γραμμένη η ρίση του Νίτσε «Ο καθένας αυτό που αξίζει». Μιμούμενος τον Χίτλερ, ο Μπέρια τον ξεπέρασε σε κινησμό. Ο Λαβρέντι Παύλοβιτς Μπέρια. 1899-1953, αρχηγός της Νίκαβεντε το 1938. Μετά την τρομοκρατία των ετών 1936-1938 ξεκίνησε την εκαθάριση των εκαθαριστών. Μετά το θάνατο του Στάλιν καταδικάστηκε σε θάνατο για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε.